Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις με βάση την εμπειρία μου μετά από 15 χρόνια εργασίας στον χώρο σχεδιασμού, υλοποίησης, εκμετάλλευσης νέων έργων παραχώρησης. Άκουσα τον κύριο Αϊβαλή να αναφέρεται στη σημασία δημιουργίας νέων υποδομών και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που τονίστηκε επανειλημμένα στη διάρκεια αυτού του διημέρου στις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Η απάντηση στο ερώτημα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα έργα υποδομής, τα οποία να συμβάλλουν στην θετική κινητικότητα και στην βιώσιμη ανάπτυξη, αν θέλαμε να δώσουμε αυτή την απάντηση σε μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η βέλτιστη προσέγγιση είναι να αναπαράγουμε διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες μας οδήγησαν στην υλοποίηση ήδη επιτυχημένων έργων. Να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τη γνώση από έργα επιτυχημένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε, αλλά θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη σημασία να συντηρήσουμε και να λειτουργήσουμε σωστά, και αυτό είναι κάτι που έχει αναδειχθεί την τελευταία περίοδο, έργα παραχώρησης. Και λέγοντας αυτά, νομίζω το καλύτερο παράδειγμα είναι, όπως είπατε κι εσείς, η εθνική μας γέφυρα. Η γέφυρα Ρίο Αντίριο. Καθώς αυτή η συνεδρία είναι η πρώτη μετά το διάλειμμα για φαγητό, θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ και για να έχουμε και λίγο έτσι μια διαδραστική συνεδρία, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα quiz, ένα πολύ εύκολο quiz και μια πολύ εύκολη ερώτηση. Πόσους αλπινιστές βλέπετε σε αυτό το πρώτο slide? Νομίζω η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχει ένας αλπινιστής, ο οποίος ανεβαίνει στον πυλώνα της γέφυρας. Όμως, όπως θα δείτε, δεν είναι ένας αλπινιστής. Στην πραγματικότητα υπάρχουν από πίσω άλλοι 7 αλπινιστές. 7 άτομα με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, κάθε καλοκαίρι, 2 μήνες το χρόνο, είναι πάνω στον πυλώνα της γέφυρας και κάτω από το κατάστρωμα. Πιθανότατα δεν τους βλέπει κανείς. Ίσως γίνονται αντιληπτοί σε κάποιους όταν περνάνε τη γέφυρα από την κατάλυση που κάνουμε, οι οποίοι φροντίζουν να λειτουργούν και να συντηρούν τη γέφυρα με τα υψηλότερα επίπεδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Για μένα αυτό αποτελεί κλειδί για την επιτυχία των έργων υποδομής. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα στη διάρκεια αυτής της μικρής μου της σύντομης παρέμβασης. Η γέφυρα είναι μια εταιρεία του ομίλου Vinci Highways. Η Vinci Highways ανήκει στη Vinci. Λίγα λόγια για το γαλλικό πολυεθνικό όμιλο Vinci. Το 2022 η Vinci είχε κύκλο εργασιών 62 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι περίπου το 1 τρίτο του ελληνικού ΑΕΠ. Λειτουργεί σε 120 χώρες στον κόσμο και υπάρχουν 270.000 εργαζόμενοι. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η υλοποίηση μεγάλων και επιτυχημένων έργων υποδομής στη χώρα μας προϋποθέτει να φέρουμε και ξένους επενδυτές. Ξένους επενδυτές οι οποίοι έχουν μια μακροχρόνια και μακροπρόθεσμη προοπτική, και αυτό ισχύει για τη Vinci, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Σε ό,τι δε αφορά τη Vinci Highways, είναι ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων. Λειτουργούμε σε 18 χώρες στον κόσμο. Έχουμε περίπου 4.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε εκμετάλλευση και 500 εκατομμύρια οχήματα σε ετήσια βάση κυκλοφορούν στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων. Είναι μια εταιρεία, η Vinci Highways, η οποία σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική κοινωνία και με τις δημόσιες αρχές, σχεδιάζει, υλοποιεί, διαχειρίζεται και παραδίδει και συντηρεί έργα παραχώρησης. Και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης η μακροχρόνια προοπτική. Και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, την Ελλάδα, η Vinci Highways, όπως θα μιλήσει και ο κ. Παπανικόλας, ο εκτελεστικός διευθυντής της γέφυρας και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, έχει δώσει στίγμα γραφής. Συμμετέχουμε σε 3 έργα τα οποία υλοποιήθηκαν, το τονίζω αυτό, συντηρούνται και λειτουργούν. Είναι η Ολυμπία Οδός και είναι και ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Και παράλληλα είναι και η γέφυρα Ρίο Αντίριο, ένα όραμα μακράς νοής της χώρας μας, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Μάλιστα, δείγμα της εμπιστοσύνης του ομίλου στην ελληνική οικονομία, στην Ελλάδα και στις προοπτικές της, είναι το γεγονός ότι, όπως όλοι γνωρίζετε πρόσφατα, αυξήθηκε η συμμετοχή της Vinci Highways στο μετοχικό κεφάλαιο της γέφυρας. Τα έργα αυτά αλλάξαν τη χώρα μας. Είναι έργα όπως αυτά που είπε ο κύριος Αϊβαλής, που έχει ανάγκη η χώρα. Οι φωτογραφίες δίπλα μας θυμίζουν την κατάσταση που δεν είναι πάρα πολύ μακρινή. Μας θυμίζουν ποιες ήταν οι συνθήκες όταν παίρναμε την Ολυμπία Οδό πριν την κατασκευή της, και μας θυμίζουν επίσης ποιες ήταν και οι συνθήκες στο στενό Ρίο Αντίριο. Η φωτογραφία είναι
κατά τη φάση κατασκευής της γέφυρας σε κάποια έξοδο το καλοκαίρι. Και επειδή το συνέδριο το οργανώνει η Πελοπόννησος, βρήκα πολύ ενδιαφέρον για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι το αφιέρωμα που έκανε η εφημερίδα Πελοπόννησος πριν από περίπου 2 μήνες στο στενό Ρίο Αντίριο. Για να θυμηθούμε λίγο ποια ήταν η κατάσταση. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω και μια προσωπική ιστορία για την κατάσταση και τη ζωή στο στενό πριν. Όταν ήμουν φοιτητής, έπρεπε να κάνω την πτυχιακή μου και έπρεπε να μετακινηθώ στα Ιωάννα. Νομίζω όλοι θυμάστε ότι πριν ξεκινήσει από την Αθήνα, πριν κατασκευαστεί η γέφυρα, έπαιρνε τηλέφωνο στο λιμεναρχείο για να ρωτήσει αν το Ρίο Αντίριο είναι ανοιχτό. Πήραμε λοιπόν με τους συμφοιτητές τηλέφωνο, μας είπαν είναι ανοιχτό, οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά λογικά θα έρθετε. Ξεκινήσαμε. Στην πορεία όμως, λόγω των καιρικών συνθήκων, είχε μια κατολίσθηση στην Παναγοπούλα. Στην Παναγοπούλα. Ποιος θυμάται τώρα την Παναγοπούλα? Υπάρχει το τούνελ της Παναγοπούλας. Θα μας μιλήσει ο κ. Παπανικόλας. Λοιπόν, αυτό μας βγάλανε στην παλιά Εθνική Οδό και μετά φτάσαμε στο Αντίριο, όπου δυστυχώς λόγω των κλιματικών συνθήκων είχε κλείσει το Πορνείο. Μείναμε το βράδυ και ξεκινήσαμε την επόμενη μέρα. Αυτά δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι πριν από μερικά χρόνια. Τότε που χρειαζόμασταν 45 λεπτά για να περάσουμε με το Πορνείο απέναντι. Ήταν λοιπόν η γέφυρα ένα όραμα μακράς νοής, ένα όραμα του Χαρίλα Οτρικούπη, το οποίο υλοποιήθηκε το 2004. Μάλιστα, οι περισσότεροι θα θυμάστε ότι η γέφυρα εγκαινιάστηκε την παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Και συμπτωματικά, τα 20 γενέθλια της γέφυρας θα εορταστούν την περίοδο που θα οργανώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Ίσως αυτό αποτελεί και μια ευκαιρία για να προβάλλουμε μέσω της γέφυρας την περιοχή. Κάτι το οποίο είναι μεγάλη μας προτεραιότητα. Επομένως, το πριν και το μετά μας δείχνει την επιτυχία του μοντέλου των παραχωρήσεων. Την επιτυχία του μοντέλου των παραχωρήσεων, το οποίο έκανε δυνατότητα και πραγματικότητα την υλοποίηση αυτού του έργου. Ένα έργο το οποίο είχε να αντιμετωπίσει στη φάση κατασκευής σημαντικές προκλήσεις, ο κ. Παπανικόλας τα γνωρίζει καλύτερα. Μεταξύ άλλων θα αναφέρω τη σεισμικότητα της περιοχής, τις μετεωρολογικές συνθήκες, το γεγονός της μορφολογίας του πυθμένα και τέλος το ότι είναι μια περιοχή όπου έχουμε ναυσιπλοεία. Συνθήκες οι οποίες έπρεπε να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και την κατασκευή της γέφυρας. Όμως, όπως είπα, ένα έργο υποδομής είναι σημαντικό και πετυχημένο όταν λειτουργεί και συντηρείται. Και νομίζω αυτό έχει αναδειχθεί πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Πρόσφατα υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση ή μη συντήρηση των γεφυρών στην Ελλάδα. Υπήρξε και ένα σχετικό αφιέρωμα σε αθηναϊκή εφημερίδα, στην οποία ο τίτλος ήταν αυτής της εβδομάδος, ήταν «Γέφυρες στον αέρα». Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι παραχωρησίουχος εταιρεία της γέφυρας Ρίου Αντίριου, το μόνο που θα βρείτε στον αέρα είναι οι αλπινιστές. Είναι η ομάδα αυτή που κάθε καλοκαίρι συντηρεί τη γέφυρα. Και θέτουμε με αυτόν τον τρόπο πολύ υψηλά επίπεδα και πολύ υψηλές προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας της γέφυρας. Συντήρησης, επιθεωρήσεων, κόσμος που είναι σε καθημερινή βάση κάτω από το κατάστρωμα της γέφυρας ή μέσα στον πυλώνα και οι οποίοι συνεισφέρουν στο να διατηρήσουμε αυτό το έργο. Και τίποτα δεν είναι απλό. Τίποτα δεν είναι απλό. Εδώ είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία από την αντικατάσταση ενός αποσβεστήρα της γέφυρας. Λόγω της ιδιομορφίας του έργου και της προσβασιμότητας, της δυσκολίας στην προσβασιμότητα, τίποτα δεν είναι εύκολο. Απαιτούν όλα μακροχρόνιο σχεδιασμό και λεπτομερή σχεδιασμό. Και βέβαια όλα αυτά θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια. Γιατί ένα έργο υποδομής είναι πετυχημένο όταν εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και την ασφάλεια των χρηστών που περνάνε από αυτά τα έργα. 0 ατυχήματα, θανατηφόρα και σοβαρά ατυχήματα κατά τη φάση κατασκευής της γέφυρας. Νομίζω είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που συντελεί στην επιτυχία του έργου. Και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και λειτουργία, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, και νομίζω οι περισσότεροι που παίρνουν τη γέφυρα το διαπιστώνετε, είναι να θέτεις υψηλές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά την λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η παραχωρησιούχος εταιρεία είναι μια εταιρεία στην οποία το δημόσιο ανέθεσε την παροχή μιας δημόσιας υπηρεσίας. Και είναι δικιά μας ευθύνη και αρμοδιότητα να παρέχουμε αυτή τη δημόσια υπηρεσία στο μέγιστο και στον καλύτερο βαθμό. Και αυτό οφείλεται όχι στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν είναι κάτι ανώνυμο. Η εταιρεία είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι 100 εργαζόμενοι. Εκ των οποίων, μάλιστα, στη δικιά μας εταιρεία οι μισές είναι γυναίκες. Και αυτό έχει επίσης τη σημασία.
Είναι η ΕΦΗ, η Νίκη, η Λαμπρινή στο τμήμα εξυπηρέτηση πελατών. Ο Φιλ και ο Άρης στο τμήμα δομικής συντήρησης. Ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Χρήστος στο θάλαμο Διοδίων. Όλοι αυτοί λοιπόν συντελούν στο να έχουμε ένα πετυχημένο έργο. Κλείνοντας, σημαντικό είναι, όπως είπατε, γέφυρες με την κοινωνία. Μεγάλη σημασία. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο να προωθήσουμε, να προβάλλουμε και να στηρίξουμε την κοινωνία. Και τέλος, πάμε και παραπάνω. Και από το βήμα αυτού του συνεδρίου, καθώς η πράσινη ανάπτυξη και η καταπολέμηση, η μείωση των αερίων του καυσαρίου αποτελεί, του θερμοκηπίου αποτελεί για μας μέγιστη προτεραιότητα. Λοιπόν, από το βήμα αυτού του συνεδρίου μπορώ να ανακοινώσω την έναρξη των διαδικασιών για την αδειοδότηση και την κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο θα καλύψει στη γέφυρα, το οποίο θα καλύψει μερικώς τις ανάγκες της γέφυρας και παράλληλα, λόγω του συμβολικού χαρακτήρα του έργου, θα στείλει και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα της σημασίας που έχουμε ως προς την πρόσινη μετάβαση. Λοιπόν, κλείνοντας, όπως όλοι γνωρίζετε, η γέφυρα αποτελεί, η εθνική μας γέφυρα είναι ένα έργο σύμβολο. Ένα έργο το οποίο δείχνει τη σημασία του μοντέλου των παραχωρήσεων στην υλοποίηση έργων υποδομής, σαν αυτά που ανέφερε ο κύριος Αϊβαλής. Είναι επίσης ένα έργο που στη φάση κατασκευής του ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Και η συντήρηση και η λειτουργία της γέφυρας αποτελεί επίσης μια μεγάλη πρόκληση, την οποία φέρνουμε σε πέρας. Κλείνοντας λοιπόν με την εικόνα της ελληνικής σημαίας, θα ήθελα να πω ότι σε μία εβδομάδα που θα γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο, η σημαία μας θα κυματίζει στον πυλώνα της γέφυρας. Και νομίζω ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας, αυτή η σημαία θα μεταφέρει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα μιας Ελλάδος που μας εμπνέει. Μιας Ελλάδος που δημιουργεί. Μιας Ελλάδος για την οποία είμαστε περήφανοι. Νομίζω αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας και στις νεότερες γενιές.